το πλοίο της ΕΣΜΕ στο Αιγαίο. Απέναντι σε όποια πρόκληση θα αμυνθούμε σαν γροθιά, δήλωσε ο Πάνος Καμένος από τη Σαμοθράκη, όπου παρακολούθησε μεγάλη στρατιωτική άσκηση. Εθνοφύλακες σε Σαμοθράκη εφορμούν και ανακαταλαμβάνουν θέσεις του εχθρού. Συλλαμβάνουν έναν από τους εισβολείς και με το δάχτυλο σκανδάλι καλύπτουν τα νότα τους. Ελευθερώ τη μέση. Περιμετρική. Με καπνογόνα ελέγχουν κτίρια στα οποία πιθανά έχει βρει καταφύγιο ο εχθρός. Οι εθνοφύλακες της Σαμοθράκης επιτίθενται κατά μέτωπο. Η επιχείρηση εξουδετέρωση του εχθρού είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα αμυνθούμε ως έθνος ενωμένοι σαν μια γροθιά. Την άσκηση της εθνοφυλακής της Σαμοθράκη παρακολουθεί ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΘΑ. Βλέπουμε μια λεκτική επίθεση και πρόκληση από τη μεριά της Τουρκίας. Βλέπουμε μια συμπεριφορά όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά απέναντι και στις συμμαχικές χώρες. Την ίδια ώρα, στα ανοιχτά της Σαμοθράκης, οι Τούρκοι προκαλούν και πάλι, βγάζοντας το ΤΣΕΣΜΕ για έρευνες. Για τέταρτη φορά μέσα σε ένα μήνα, με μια νέα ανάπτυξη, οι Τούρκοι βγάζουν ξανά από σήμερα ως την Παρασκευή το ωκεανογραφικό ΤΣΕΣΜΕ στο Βόρειο Αιγαίο για δίθεν έρευνες. Θα κινηθεί σε μια περιοχή η οποία εκτείνεται μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης και σε διεθνή ύδατα. Σε περιοχές όμως που αρμόδιες για έκδοση ναύτεξη είναι μόνο ελληνικές αρχές. Στα Γιάννενα εντυπωσιακές είναι εικόνες με τους 30 επίλεκτους αλεξιπτωτιστές να πέφτουν από σε 130 στο αεροδρόμιο. Στην ακριτική Σίμη, εθνοφύλακες πραγματοποιούν και εκείνοι βολές στο πλαίσιο άσκησης. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού βρέθηκε στο νησί και διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των ανδρών της εθνοφυλακής. Στην ακριτική νήσο Παναγιά των Ινουσών, στρατιώτες του φυλακίου εντόπισαν 5 άτομα προερχόμενα από τα παράλια της Τουρκίας. Ήταν 4 Τούρκοι κουρδικής καταγωγής και ένας Αλγερινός, οι οποίοι αποβιβάστηκαν από μία μισοβυθισμένη Λέμβο.